Πρώτο πρόγραμμα. Το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Στη Σκοπιά το Σαββατόβραδο με τη Λίτσα Μαυρίδου μέχρι τις 9. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς βρεθήκαμε άλλο ένα Σάββατο στην εκπομπή μας στη Σκοπιά το Σαββατόβραδο, έναρξη στην οποία θα κάνουμε με το επαιτειολόγιο της θυσίας των ηρώων του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59. Απόψε λοιπόν θα τιμήσουμε τη μνήμη δύο ηρώων μας, του Μάρκου Δράκου και του Παντελή Κατελάρη. Και κάνουμε αρχή με τον Μάρκο Δράκο, ο οποίος γεννήθηκε στη Λευκοσία στις 24 Σεπτεμβρίου 1932 και έπεσε τα μεσάνυχτα της 18ης Ιανουαρίου 1957 κοντά στην Ευρύχου, σε σύγκρουση με τους Άγγλους. Γονείς του ο Κυριάκος και η Δέσποινα Δράκο, τα αδέρφια του η Μεγαλίνη και η Μαρία. Ο Μάρκος Δράκος φοιτησε στο δημοτικό σχολείο των χωριών Καλοπαναγιώτη, Βατιλής και Λεύκας και αποφύτησε από την εμπορική σχολή Σαμουήλ, ιταλογιστή στην ελληνική εταιρεία. Διετέλεσε μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΣΕΚ. Το 1952, ως μέλος της Επιτροπής της Οργάνωσης ΠΕΟΝ, εργάστηκε στην οργάνωση της Νεολαίας, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην καλλιέργεια των εθνικοθρησκευτικών ιδεωδών. Την 1η Απριλίου 1955 ηγήθηκε της ομάδας του στην επίθεση εναντίον της τότε Κυπριακής Ραδιοφωνικής Υπηρεσίας και στις 19 Ιουνίου 1955 οργάνωσε βομβιστική επίθεση εναντίον του αστυνομικού σταθμού της πύλης Κερίνια στη Λευκοσία.
Στις 25 Μαΐου 1955 ηγήθηκε απόπειρας εναντίον του Άγγλου κυβερνήτη Armitage στο κινηματοθέατρο Παλάς. Συνελήφθη από τους Άγγλους στις 30 Ιουνίου 1955 και κρατήθηκε στις κεντρικές φυλακές Λευκωσίας μέχρι τις 15 Ιουλίου, οπότε μεταφέρθηκε στο φρούριο της Κερίνιας με βάση το νέο νόμο περί κρατήσεως προσώπων άνευ δίκης. Στις 23 Σεπτεμβρίου 1955 ο Μάρκος Δράκος δραπέτευσε μαζί με άλλους αγωνιστές και επικηρύχθηκε με το ποσό των 5.000 λιρών. Κατέφυγε τότε στα βουνά του Κίκου, όπου σχημάτισε την πρώτη αντάρτικη ομάδα της περιοχής με την επωνυμία Ουρανός και διεύθυνε πολλές επιχειρήσεις εναντίον των Άγγλων, μεταξύ των οποίων και την ενέδρα στις 15 Δεκεμβρίου 1955 στο Μερσινάκι, όπου έπεσε ο ήρωάς μας Χαράλαμπος Μούσκος και συνελήφθησαν οι ήρωες Χαρίλαος Μιχαήλ και Ανδρέας Ζάκος. Ο Μάρκος Δράκος κατόρθωσε να διαφύγει τραυματισμένος στο κεφάλι. Στις 12 Νοεμβρίου 1956 μαζί με τον Πολύκαρπο Γιορκάτσι ηγήθηκαν επίθεση στην περιοχή Ξεραρκάκα εναντίον φάλαγκα στρατιωτικών οχημάτων στο δρόμο Λεύκας Καλοπαναγιώτη. Στα λιμέρια του Μάρκου Δράκου κατέφυγε και ο αρχηγός της ΕΟΚΑ Διγενής στις 17 Ιανουαρίου 1956 και παρέμεινε μέχρι το Μάιο του ιδίου έτους. Τον αρχηγό Διγενή είχε συνοδεύσει ο Δράκος και λίγο πριν την έναρξη του αγώνα από την Κακοπετριά στη Λευκωσία μέσω Λεύκας. Στις 15 με 16 Ιανουαρίου 1957 ο Μάρκος Δράκος και τέσσερις αντάρτες του, Νεόφυτος Σοφοκλέου, Σάββας Δελιαδόρος, Κώστας Λοΐζου και Τεύκρος Λοΐζου, είχαν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν το κρυσφυγετό του στην περιοχή Τρουλινός του χωριού Καλοπαναγιώτης, μετά από εκτεταμένες έρευνες που άρχισαν εκεί οι Άγγλοι ύστερα από προδοσία και να καταφύγουν στον τομέα Σολέας. Τη νύχτα της 18ης Ιανουαρίου 1957, ενώ προσπαθούσε επικεφαλής της ομάδας του να διασπάσει τον κλειό των Άγγλων, που επεκτείνοντας τις έρευνές τους είχαν ασφιχτικά περικυκλώσει ολόκληρη την περιοχή Σολέας και με αυτόν τον τρόπο να οδηγήσει τους άνδρες τους σε ασφαλέστερο μέρος, ενέπεσε σε ενεδρεύοντες Άγγλους στρατιώτες. Στην προσπάθειά μας αυτή, αφηγείται ο συναγωνιστής του Τεύκρος Λοΐζου, πέσαμε τρεις κατά συνέχεια φορές πάνω σε Άγγλους στρατιώτες. Την πρώτη ανταλλάξαμε πυροβολισμούς, τη δεύτερη όχι, επικρατούσε σφοδρή κακοκαιρία. Ο Μάρκος Δράκος προπορευόταν. Μόλις προχωρήσαμε 30 μέτρα περίπου, οι ενεδρεύοντες Άγγλοι άρχισαν να βάλουν εξ επαφής. Όλοι πέσαμε κατά γης και ο Δράκος άρχισε να βάλει κατά των Άγγλων. Οι υπόλοιποι, επειδή μπροστά μας και ψηλότερα από εμάς βρισκόταν ο Δράκος, δεν μπορούσαμε να πυροβολήσουμε. Στη λάμψη μίας αστραπής, ο Μάρκος Δράκος και ένας Άγγλος στρατιώτης αλληλοεπισημάνθηκαν και αλληλοπυροβολήθηκαν. Ήμουν δίπλα του, τον είδα να πέφτει και άκουσα τον βρόχο στο λαιμό του 2-3 φορές και αμέσως μετά έμεινε ακίνητος. Το λαμπρό μας παλικάρι ήταν νεκρό. Ο Μάρκος Δράκος είχε δεχθεί 40 σφαίρες σε όλο του το σώμα. Από τα πυρά των Άγγλων τραυματίστηκε επίσης σοβαρά στο πόδι ο Κώστας Λοΐζου. Οι υπόλοιποι αντάρτες πήραν στον ώμο τον Κώστα Λοΐζου και μετά από πολύ ωραία ταλαιπωρία έφτασαν στα κατήδατα. Ξημέρωνε Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 1957. Πίσω από τα βουνά, στην περιοχή ανάμεσα στα χωριά Ευρύχου, Σινά Όρους, βρίσκεται ένα λαγκάδι που οι παλιοί το ονομάζουν το Αρκάτσιν του Δράκου. Κατά σύμπτωση, στο χώρο αυτό θυσιάστηκε ο Μάρκος Δράκος, το 25χρονο παλικάρι από τη Λεύκα. Το βράδυ της 18ης Ιανουαρίου 1957, ο Μάρκος Δράκος πέρασε στην αιωνιότητα. Εκείνο το βροχερό βράδυ, ο Μάρκος πέρασε από τα πρόσκαιρα ανθρώπινα στα δώματα της Αθανασίας. Το αγνό του αίμα πότισε το δέντρο της Λευτεριάς και η θυσία του καλύβδωσε τη θέληση των παλικαριών να συνεχίσουν τον αγώνα. Το άψυχο του σώμα τάφηκε κρυφά στα φυλακισμένα μνήματα Λευκωσίας από τους αποικιοκράτες, επειδή φοβόντουσαν τις εκδηλώσεις εναντίον τους, που ανέμεναν να γίνουν στη διάρκεια της κηδείας του στη γενέτειρα του Λεύκα. Ο αρχηγός της οργάνωσης ΕΟΚΑ Διγενής έπλεξε το εγκόμιο του Μάρκου Δράκου με αυτά τα λόγια. «Ο θάνατός του με απεστέρισε ενός αρίστου συμπολεμιστού, την δε Κύπρον ενός τέκνου της, το οποίον θα της ήτο λίαν χρήσιμον όχι μόνον εις τον απελευθερωτικόν αγώνα, αλλά και στην μεταυτόν δημιουργική εργασία
δια την πρόοδον και ευημερίαν της. Οι θλίψεις μου δια τον θάνατόν του ή το μεγίστη. Αλλά κι όλη η Κύπρος σε θλίβει και θρύνει σε δικαίως. Υπήρξε αγνός, τίμιος, ανιδιοτελής και τίμιος μαχητής. Εκ των πρώτων προσέτρεξεν εις τας τάξεις της οργανώσεως. Ήρωες ως ο δράκος και θνίσκοντες δεν πάβουν να ζουν. Παραμένουν φωτεινοί οδηγοί των επιζώντων δια την εκπλήρωση της αποστολής των εις ωραίους ευγενείς αγώνας. Δύσκολη νύχτα απόψε. Λυσομανά η καταιγίδα. Δεν την νιώθω. Είμαι χαρούμενος. Λεύτερη και περήφανη χτυπάει η καρδιά στο στήθος μου. Ξέρω πως λιγοστός είναι ο χρόνος που μ' απόμεινε. Λιγοστά τα χρόνια που μου λάχαν να ζήσω. Μα δε βαρυγκωμώ. Ο αγώνας για τη λευτεριά χάδει τρυφερός την ψυχή μου, σαν το χάδι της μάνας μου. Η μάνα, βαθύς πόνος, βαριά λαχτάρα η θύμησή της. Μα πάνω από εκείνη βάνω την πατρίδα. Η πατρίδα και ο Θεός όρισαν πως έτσι πρέπει να γίνει και έτσι θα γίνει. Το μόνο που ζητώ, το μόνο που θέλω. Σύντροφοι, μη λησμονάτε. Εικόνισμα δίπλα στα Άγια εικονίσματα να γεννεί η λευτεριά της Κύπρου. Κι αν απόψε, καθώς ορίστηκε για μένα, δώσω το μόνο που μου απόμεινε, τη ζωή μου. Θέλω να πείτε σε όλους πως ο Μάρκος Δράκος δεν πέθανε. Ζω και πολεμώ ακόμα. Και θα πολεμώ μέχρι από εκεί ψηλά να την εδώ λεύτερη και περήφανη κατά πώς της πρέπει. Ιερό το χώμα που θα με σκεπάσει, Πανάγια η φλόγα της λευτεριάς, καντήλι άσβεστο θα φωτίζει το μνήμα της θυσίας μου. Τον Άγγλο το φόνια είδα στη γωνιά που έστεινε καρτέρι. Ο δράκος να φάνει, αχ φεγγαρί μου, που πας τη νύχτα αυτή. Πάνε τα παιδιά τούτη τη βράδια, ποιος τα κυνηγάει. Καημένη λευτεριά, έβγαλες μιλιά και ποιος θα σου το πει. Ποιος είναι ο άτιμος αυτός που κυβερνά την Κύπρο, ποιος μισεί και ποιος την πολεμά. Βάλτε μωρέ καρδιά να κάνουμε ζημιά. Μαχαίρι είναι η κάθε ώρα που περνά. Σκότωσαν οι τόριδες στο δράκο που φοράνε γραβάτια και φράκο και ξέρουνε και γράμματα. Κι αν σε λένε σερ, στην καρδιά ποιος τον σημαδεύει. Του δράκου η συντρόφη, παλικαριά μου της Κύπρου αετή. Ποιος είναι ο άτιμος αυτός που κυβερνά την
Κύπρο ποιος μισεί και ποιος την πολεμά. Βάλτε μωρέ καρδιά να κάνουμε ζημιά. Μαχαίρι είναι η κάθε ώρα που περνά. Ακούσαμε το αφιέρωμά μας στο Μάρκο Δράκο και θα περάσουμε στο αφιέρωμά μας στον Παντελή Κατελάρη, ο οποίος σκοτώθηκε ένα χρόνο ακριβώς μετά τη θυσία του Μάρκου Δράκου, στις 18 Ιανουαρίου 1958, στο χωριό Άγιος Ιωάννης Μαλούντας της επαρχίας Λευκοσίας, από έκρηξη βόμβας. Ο Παντελής Κατελάρης γεννήθηκε στο χωριό Επισκοπιό της επαρχίας Λευκοσίας, παραμονή Χριστουγέννων του 1932. Τελείωσε το σχολείο Επισκοπιού και εργαζόταν ως ξυλουργός στο τμήμα δημοσίων έργων. Ήταν αθλητής του Γασιπή στα 800 μέτρα και στα 1500 μέτρα. Έγινε μέλος της ΕΟΚΑΣ το Σεπτέμβριο του 1955 και σύντομα ανέλαβε την αρχηγία επταμελούς ομάδας στην περιοχή του, με την οποία ανέπτυξε μεγάλη δράση στη συγκέντρωση των κυνηγετικών και άλλων όπλων από τα χωριά της Ορεινής, στην κατασκευή ναρκών, χειροβομβίδων και άλλων εκρηκτικών μηχανισμών. Διακρίθηκε επίσης ο Κατελάρης σε επιθέσεις εναντίον των Άγγλων και απόσπαση όπλων από αυτούς. Παράλληλα ήταν μέλος της ομάδας κρούσης στη Λευκοσία, με την οποία πήρε μέρος σε βομβιστικές επιθέσεις και σε απόπειρες εκτελέσεων, μία από τις οποίες ήταν και εναντίον του Άγγλου δικαστή Σιό. Ήταν σύνδεσμος στον τομέα Ορεινής Λευκοσίας. Από το Μάρτιο του 1957 ανέλαβε και ο σύνδεσμος του υποτομεάρχη της περιοχής Ορεινής Σταύρου Στυλιανίδη με τον τομεάρχη του τομέα Ορεινής Λευκοσίας. Τα πολλαπλά του καθήκοντα τον υποχρέωσαν να σταματήσει από τη δουλειά του και να αφοσιωθεί αποκλειστικά στον αγώνα. Στις 27 Οκτωβρίου 1957 συνελήφθη μαζί με τη μητέρα του και μερικά από τα αδέλφια του, ενώ προσπαθούσαν να αποκρύψουν χειροβομβίδες, τις οποίες είχαν κατασκευάσει με άλλα μέλη της ΕΟΚΑΣ στο χωριό του. Για εκείνη τη νύχτα, αλλά και για το τι επακολούθησε, θυμάται η αδελφή του ήρωα Φρόσο Νίκου Κότροφου Κατελάρη. Ο Παντελής μας έβγαζε λάκκο εσώπορτα να τις βάλει. Η μάνα μας, εγώ και ο Αντρέας, τις μεταφέραμε την ώρα εκείνη, ενώ ο μικρότερος μας αδελφός Τομάζος κρατούσε το κλεφτοφάναρο και έφεγγε του Παντελή που έσκαβε. Μας μπλόκαραν οι Άγγλοι, θα ήταν 8-9 η ώρα. Μας μάζεψαν όλους μαζί, μας στήσανε στον τοίχο και άρχισαν να μας κλωτσούν. Ο Παντελής, όπως ήταν εκεί γυρισμένος προς τον τοίχο, μας έλεγε: «Προσέξετε, τίποτα να μην αποκαλύψετε, ούτε με ποιους ήμουν, τίποτε, τίποτε». Το καταλάβαιναν ό,τι μας συμβούλευε και τον χτυπούσαν να σιωπήσει. Η μάνα μας το ίδιο μας συμβούλευε, να μην βγάλουμε λέξη από το στόμα μας, και ενεθάρρυνε τον Παντελή. Θυμούμε έβριζε τους Άγγλους, αλλά εκείνοι δεν καταλάβαιναν. Μας μεταφέρανε μετά στην Ομορφίτα. Απομόνωσαν τον Παντελή, τον Ανδρέα και τον Τομάζο. Εμένα με είχαν με τη μάνα μου. Τους ακούγαμε που χτυπούσαν κάποιο. Και αυτός φώναζε. Ξεχωρίσαμε καθαρά τη φωνή του Παντελή που έλεγε: «Μάνα, Φρόσα, προσέξετε, μην πείτε τίποτε». Στις 18 Ιανουαρίου 1958 ο Παντελής σκοτώθηκε από έκρηξη μέσα στο κρυσφυγετό του στον Άγιο Ιωάννη Μαλούντας, ενώ κατασκεύαζε βόμβες, και τάφηκε μυστικά από συναγωνιστές του. Ο θάνατός του παρέμεινε μυστικός μέχρι το τέλος του αγώνα, οπότε έγινε η μετακομιδή των οστών του στη γενέτειρά του.
Για τις συνθήκες του θανάτου του ήρωά μας Παντελή Κατελάρη θυμάται ο Χριστός Χειμωνίδης, δάσκαλος τότε από τον Άγιο Ιωάννη Μαλούντας. Μαζί με τον αδελφό μου τον Γιάννη, τον Σάβαρο Τσίδη και τον συνάδελφο και φίλο μου Αλέξη Βιολάρη, δάσκαλος στο χωριό μας, τον Άγιο Ιωάννη Μαλούντας, βγάλαμε ένα κρυσφύγετο απέναντι από τον ποταμό, έξω από το χωριό, για να κρύβεται μέσα ο Ροτσίδης. Είναι σε αυτό το κρυσφύγετο που σκοτώθηκε αργότερα ο Παντελής. Ήταν ένα κρυσφύγετο πρώτης τάξης και τα μέλη της αντάρτικης ομάδας Ορεινής το χρησιμοποιούσαν όταν έφυγε ο Ροτσίδης για την Πιτσιλιά. Τη νύχτα εκείνη της έκρηξης έλειπαν όλοι οι αντάρτες. Πήγαν στα χωριά γύρω να δουν τις ομάδες και έμεινε μόνο ο Παντελής. Θυμούμαι ότι ζητούσε και ο Παντελής να φύγει. Ήθελε να πάει να δει τη μάνα του. Ήταν λίγο μετά τις 28 του Οκτώβρη όταν ήλθε και είχαν περάσει 2 μήνες περίπου από τότε που άφησε τη μάνα του και τα 2 μικρότερα του αδέλφια, τον Ντομάζο και τη Φρόσο, στα χέρια των Άγγλων. Του είπε τότε ο Δώρος Ηλία που ήταν υπεύθυνος της ομάδας: «Μείνε, Παντελή, να κάνεις τις μικροδουλειές που έχουμε εδώ και όταν έλθουμε εμείς να πάεις εσύ». Έμεινε. Η δουλειά που του ανέθεσε ήταν να λιώσει το δυναμίτι. Θα βοηθούσαμε εγώ, ο αδελφός μου Γιάννης και ο δάσκαλος ο Βιολάρης. Έξω από το χωριό είναι ένας νερόμυλος, εγκατελειμμένος. Πηγαίναμε εκεί και δουλεύαμε. Λιώναμε δυναμίτη. Την προηγούμενη νύχτα, πρωτού σκοτωθεί ήμουν μαζί του. Τη νύχτα που σκοτώθηκε μαζί του, ως τα μεσάνυχτα ήταν ο Βιολάρης. Φύγανε από το νερόμυλο, παίρνοντας μαζί το λιωμένο δυναμίτη στο κρυσφύγετο. Από ό,τι μου είπε ο συνάδελφός μου, είχαν μία μικροπαρεξήγηση με τον Παντελή. Η παρεξήγησή τους ήταν στο λιώσιμο του δυναμίτη. Ο Παντελής χρησιμοποιούσε σιδερένιο σφυρί για το λιώσιμο, ενώ ο Αλέξης Βιολάρης επέμενε ότι ήταν επικίνδυνο το σφυρί και έπρεπε να χρησιμοποιεί ξύλο. Ο Παντελής ισχυριζόταν ότι το σφυρί δεν ήταν επικίνδυνο και ο Αλέξης του άρπαξε το σφυρί από το χέρι του. Θύμωσε τότε ο Παντελής και κατέβασε τα μούτρα του. Όταν το βράδυ θα χωρίζονταν στο κρυσφύγετο, του είπε ο δάσκαλος να μην κοιμηθεί στο κρυσφύγετο εκείνο, γιατί πιθανόν να λιποθυμούσε από τις αναθυμιάσεις του μπαρουτιού. Είχαμε άλλο κρυσφύγετο, νοτιότερα προς το Μένικο, σε απόσταση 1 μιλίου, και συνήθως οι αντάρτες κοιμόντουσαν σε αυτό. Έγειρε σε ένα πάπλωμα Παντελής να ξεκουραστεί, όπως μου είπε ο Αλέξης, και εκείνος έφυγε. Φαίνεται ότι τον πήρε ο ύπνος και έμεινε ο Παντελής εκεί ως το πρωί. Την επομένη ημέρα Σάββατο, ο Αλέξης ήταν στο σχολείο του στον Άγιο Ιωάννη και εγώ στο σχολείο μου στους Αγίους. Η ώρα 8 παρα 10 έγινε η μοιραία έκρηξη. Έτρεξε προς τα εκεί ο δάσκαλος, είδε τον καπνό που έβγαινε από τον ποταμό, είδε τον γκρεμό στο μέρος του κρυσφυγέτου, γύρισε στο σχολείο του και είπε στα παιδιά να σχολάσουν. Έστειλε στους Αγίους τον πατέρα μου Παναή, που μέχρι τότε δεν ήξερε ότι ήμουν της οργάνωσης. Ήλθε ο πατέρας μου περπατητός από τον Άγιο Ιωάννη στους Αγίους. Με βρήκε στο σχολείο μου να κάνω μάθημα. Θα ήταν περίπου 9:30. Ήταν κλαμμένος. Πήγα κοντά του. «Τι είναι, πατέρα?» ρώτησα. «Στο χωριό μας», μου είπε. «Κοντά στον ποταμό υπήρχε μήπως κρυσφύγετο?» «Όχι», του είπα. «Εκείνος», έκλαιγε συνέχεια. «Είχε κρυσφύγετο, γέ μου. Ανατινάχθηκε, έγινε μεγάλη έκρηξη. Είναι μαζεμένοι όλοι οι χωριανοί εκεί. Μάλιστα έχει και σκοτωμένους. Πώς ήταν μέσα, γέ μου?» «Πώς το ξέρεις, πατέρα, ότι έχει σκοτωμένους?» το ρώτησα. «Μας μάζεψε ο δάσκαλος και κάποιος του είπε ότι είδε ένα σκύλο που κρατούσε ένα πόδι. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε θύματα», είπε ο πατέρας μου. «Άκουσε, πατέρα», του είπα. «Κρυσφύγετο είχε, ναι, και πρέπει να έχουμε και θύματα. Εγώ πρέπει να φύγω. Εσύ θα μείνεις εδώ στους Αγίους με την Παναγιώτα, τη γυναίκα μου. Είναι μέρας της να γεννήσει». Πήγαμε σπίτι. Εξηγήθηκα με τη γυναίκα μου που ήξερε ότι είμαστε μέλη της οργάνωσης. «Δεν ξέρω», της είπα, «αν υποχρεωθώ να βγω στα βουνά. Θα σε αφήσω στον πατέρα μου. Για ό,τι συμβεί που ίσως χρειαστείς βοήθεια, θα ειδοποιήσεις τον κουμπάρο μας, τον Κουζάλη. Έχει και αυτοκίνητο αν χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο». Έφυγα. Ο πατέρας μου, αφού κάθισε καμιά ώρα και βρήκε τον εαυτό του, γύρισε πίσω στον Άγιο Ιωάννη. Η κατάσταση στο χωριό εξελίχθηκε ως ακολούθως. Ο δάσκαλος μάζεψε τα παιδιά στο σχολείο και τους έδωσε να καταλάβουν ότι κάτι το πολύ σοβαρό είχε συμβεί και ότι σαν δάσκαλος του χωριού είχε υποχρέωση να φύγει από το σχολείο. «Να πάτε στα σπίτια σας και να πείτε στους γονείς σας ότι τους θέλω όλους στο σχολείο», είπε στους μαθητές του. Εξήγησε στους γονείς ο κύριος Βιολάρης.
Χωριανοί, κινδυνεύουμε όλοι. Έγινε έκρηξη. Οι Εγγλέζοι μπορεί να έλθουν από στιγμή σε στιγμή. Δεν θα πείτε τίποτε. Εγώ στην ανάγκη παίρνω το όπλο μου και φεύγω στα βουνά. Όλοι οι άνδρες θα μαζευτούμε εκεί και θα εξαφανίσουμε κάθε ίχνος από την έκρηξη. Θα μαζέψουμε κάθε τι καμένο. Θα ρίξουμε τα χαλάσματα. Θα χτίσουμε δόμη. Έτσι και έγινε. Έφτασα στο μεταξύ κι εγώ. Πιάσαμε γραμμή τον ποταμό και μαζεύαμε ό,τι βρίσκαμε. Κομματάκια από την άρκη, ξύλα καμένα, ρούχα, σάρκες. Όποιος έβρισκε κάτι φώναζε και πήγαινα είτε εγώ είτε ο Αλέξης ο Βιολάρης και τα παίρναμε. Μέχρι το απόγευμα χτενίσαμε όλη την περιοχή. Τα μαζέψαμε όλα. Το νεκρό όμως δεν τον βρήκαμε. Ένα κομμάτι από το κομματιασμένο σώμα του βρήκε ο Γιορκής ο Βοσκός και το έκρυψε στην κουφάλα μιας ελιάς. Δεν μας το έδειξε. Ο ίδιος πήρε και το πόδι που κρατούσε ο σκύλος του και το έθαψε. Αυτό μας το είπε αργότερα. Εκεί που ψάχναμε είμαστε όλο το χωριό. Θα είμαστε γύρω στα 60 άτομα. Η περιοχή όμως ήταν γεμάτη χαμόδεντρα, θάμνους, μερίτσες. Ήταν δύσκολο να μαζέψουμε το κάθε τι από παντού. Η έκρηξη ήταν τρομακτική και το κρυσφί για το μεγάλο και γεμάτο. Αφού μαζέψαμε ό,τι μαζέψαμε και φύγανε όλοι, αργά το απόγευμα, εγώ με το δάσκαλο ψάχναμε από μόνοι μας για το νεκρό. Ο Βιολάρης ήταν υπεύθυνος για την οργάνωση εδώ στο χωριό. Ειδοποίησε κατάλληλα την οργάνωση, ποιον όμως και πώς δεν το ξέρω. Το απόγευμα λοιπόν του Σαββάτου, αφού βάλαμε κάποιο φρουρό σε ένα ύψωμα, ψάχναμε. Εκεί που ψάχναμε, μου λέει ο Βιολάρης, «Ακού συνάδελφε, αν τυχόν έλθουν Εγγλέζοι, θα βγούμε από εδώ πάνω και θα φύγουμε για το βουνό. Σύμφωνοι, σύμφωνοι», του είπα εγώ. Ως αργά το βράδυ του Σαββάτου εκείνου δεν τον βρήκαμε. Κάτω από τον κρεμό του κρυσφυγέτου, σε βάθος 80 περίπου ποδιών, είδα ρεύμα του ποταμού και υπήρχε κόλυμπος. Στον κόλυμπο αυτό φαινόταν ένα βουνάρι χώμα. Υπολογίσαμε ότι πιθανό να ήταν το πτώμα μέσα εκεί. Αποφασίσαμε να μπούμε μέσα στο νερό. Βγάλαμε τα ρούχα και μπήκαμε. Το βάθος του νερού ήταν περίπου 8 πόδια. Το νερό θόλωσε αμέσως γιατί ήταν μέσα σωρό στο χώμα. Ψάχναμε λοιπόν στα θολωμένα νερά. Ήταν αρκετά μεγάλη η έκταση του κόλυμπου. Μπαίναμε και κάτω από το νερό και ανακατεύαμε. Σε κάποια στιγμή ο Αλέξης βγήκε έξω τρεχάτος, ξάπλωσε στην άμμο και βογκούσε, σχεδόν λιποθύμησε. «Τι είναι Αλέξη?» του φώναξα. Έτρεξε κοντά του. Μου έδειχνε προς τα εκεί, χωρίς να μπορεί να μιλήσει. Εγώ γυμνός εκεί στο κρύο τα έχασα. Λέω, θα είναι από το κρύο που το έπαθε. Του τράβηξα, θυμάμαι, το αυτί, μπήγοντας τον ήχη μου μέσα στο λοβό για να πονέσει. Του έδωσε ένα δυο χαστούκια. Είπε, «Παναγία μου». Συνήλθε λίγο. Μου λέει, «Τον άγγιξα μέσα στο νερό». Μπήκαμε μέσα κι οι δυο. Το νεκρό σώμα επέπλε 3 με 4 πόδια κάτω από την επιφάνεια του νερού, με το ένα χέρι. Το μοναδικό άκρο που απέμεινε στο κουτσουρωμένο σώμα, πλακωμένο κάτω από το χώμα. Άπλωσα το χέρι μου να τον βρω. Κι όπως το άπλωσα, έπιασα το κόκαλο στο μυρό. Είχε κοπεί το πόδι και έμεινε το κόκαλο σπασμένο 5-6 πόντους εκεί εκμυρό. Έσκισα μάλιστα το χέρι μου, χωρίς όμως να το καταλάβω. Όταν τον έβγαλα έξω, είδα το χέρι μου ματωμένο, αλλά νόμισα ότι ήταν από το δικό του αίμα. Τον τραβήξαμε έξω. Τον βάλαμε εκεί στην άμμο. Είχαμε μαζί μας ένα μουσαμά τραπεζιού κουζίνας. Τον βάλαμε πάνω ανάσκελα. Το πρόσωπό του ήταν καθαρό, πλυμένο, χωρίς ούτε μία γρατσουνιά πάνω. Νόμιζες ότι θα σου μιλούσε. Το στήθος ολοκάθαρο. Το ένα πόδι έλειπε τελείως από ψηλά. Το άλλο ήταν κομμένο κάτω από το γόνατο. Ήταν αυτό που πήρε ο σκύλος. Πιο πάνω από το γόνατο ήταν ξανά κομμένο. Το κρατούσε όμως μία νεύρα. Τα μεριά πίσω ήταν κομμένα, σαν να τα είχε κόψει κάποιος με μαχαίρι. Στη ράχη του είχε 3 βαθιές χαρακές. Το κεφάλι του πίσω είχε μια τρύπα σε μέγεθος αυγού και ήταν βγαλμένο έξω το μυαλό. Τον δέσαμε μποξά στο μουσαμά και ξεκίνησαμε για το σπίτι. Τον φορτωνόμαστε πότε ο ένας, πότε ο άλλος. Τον βγάλαμε στον ανήφορο. Καθίσαμε να ξεκουραστούμε. Ήρθε τότε από την Κλήρο ο Χάρης, μέλος της οργάνωσης, και μας συνάντησε εκεί. Μας έβλεπε αμίλητος. Τόλμησε να μας πει: «Θέλω να τον δω». «Χάρη», του είπα. «Εγώ, καλύτερο όχι. Είναι σε κακά χάλια». Επέμενε. Του τον άνοιξα να τον δει. Τον αντίκρισε, γύρισε απ' την άλλη και λιποθύμησε. Είχε νυχτώσει όταν φτάσαμε στο σπίτι του πατέρα μου. Πήγε ο Αλέξης και έφερε τον παπά Χαράλαμπο από το Αρεβιού. Επειδή δεν είχαμε παπά στο χωριό μας, για να του κάνει την τάξη. Τον είχαμε σκεπασμένο εκεί. Λέω στον παπά: «Παπά μου, εδώ είναι κάποιος νεκρός. Θα του κάνεις την τάξη και πέραν τούτου είναι δική μας δουλειά». «Όχι», είπε ο παπάς,
πρέπει να σταυρώσω το μνήμα. Αρνηθήκαμε. Παπά μου, θα του κάνεις την τάξη, θα του βάλεις το λάδι και ό,τι χρειάζεται, αλλά τον τόπο της ταφής δεν θα τον ξέρεις, του είπα. Τον ανοίξαμε να του βάλει ο παπάς το λάδι. Μόλις τον αντίκρισε, λιποθύμησε. Όταν συνήλθε, του έκανε την τάξη. Είμαστε εκεί, εγώ, ο πατέρας μου και ο βιολάρης, νομίζω κανένας άλλος. Είπαμε στον παπά το όνομα του νεκρού, χωρίς να πούμε από πού ήταν. Τελείωσε ο παπάς και έφυγε. Σκεφτήκαμε για την ταφή, να το μεταφέρουμε σε ένα δικό μας χωράφι, να τον θάψουμε και ακολούθως να καλλιεργήσουμε το χωράφι για να χαθεί κάθε ίχνος. Ναι, μεν ήξεραν οι χωριανοί όλοι για το νεκρό. Κανείς όμως δεν έπρεπε να ξέρει για την ταφή. Εκείνη τη μέρα πέθανε ένας γέρος στο χωριό μας, ο Θεόδουλος Ταπάκης, και τάφηκε. Ρίχτηκε μια ιδέα να ανοίξουμε το μνήμα του Ταπάκη και να βάλουμε μέσα και το δεύτερο νεκρό μας, για να μην αφήσουμε ίχνη άλλου τάφου. Εγώ δεν δέχτηκα. Είναι, είπα, επικίνδυνο. Αν το πάρουν είδηση οι Άγγλοι για την έκρηξη, θα ψάξουν το χωριό και ίσως και τον τάφο και τότε θα τον βρουν. Μπορεί να είναι η ιεροσηλεία να τον θάψουμε εκτός νεκροταφείου, αλλά οι καταστάσεις το επιβάλλουν. Έτσι τον θάψαμε στο χωράφι μας. Φωνάξαμε τον Παναγιώτη Χατζηγεωργίου που ήταν της οργάνωσης και είχε τρακτέρ και καλλιέργησε το χωράφι. Αυτός ήταν ο μόνος άνθρωπος που είδε και ήξερε για τον τάφο. Έβαλα για σημάδι μια αγρελιά και τον όχτο. Είπα και στη γυναίκα μου να ξέρει για πάνε ενδεχόμενο. 10 βήματα απ' εκεί ήταν το μονοπάτι από το οποίο περνούσαν οι αντάρτες πηγαίνοντας προς τα πέρα και τους εργάτες. Αλλά σε κανένα τους δεν το είπαμε. Η τοποθεσία ήταν ανατολικά του χωριού, σε απόσταση 1 χιλιόμετρου, και λεγόταν Γαλευτίρκα, τώρα ονομάζεται Στον Παντελή. Έμεινε εκεί θαμμένος μέχρι που τέλειωσε ο αγώνας. Όταν τέλειωσε ο αγώνας, κρίναμε ότι όλοι οι χωριανοί εδικαιούν το να ξέρουν που βρισκόταν το ηρωικό του λείψανο. Φωνάξαμε τον ίδιο παπά, πήγαμε εκεί, έκανε δέηση και ακολούθως όλοι μαζί περιφράξαμε το μέρος σε κάγκελα και ο Αλέξης φύτεψε ένα κυπαρίσι με τα παιδιά του Δημοτικού. Και συνεχίζει τις θυμισές του ο Χρήστος Χειμονίδης. Όταν πήγαμε για την εκταφή, ήλθαν όλα τα γύρω χωριά, ήρθε και ο αρχηγός Διγενής. Μπήκα εγώ μέσα στα κάγκελα και άρχισα να σκάβω. Μέσα μου ένιωσα δέος. Δέος και φόβο μαζί. Ήταν τόση η μυστικότητα με την οποία τον είχαμε θάψει και να που τώρα ψάχναμε με τόση επισημότητα. Με τρώγε η έγνοια. Μήπως έπεσε έξω στην τοποθεσία. Έσκαβα, έσκαβα, έσκαβα. Όταν τον βρήκα ένιωσα ανακούφιση. Από όλο το δράμα της υπόθεσης αυτής ήταν η μοναδική φορά που ένιωσα ανακούφιση. Καθάρισα το χώμα. Ήταν όπως τον είχαμε βάλει, όπως τον είδα και τελευταία φορά. Μόνο που έλειπαν οι σάρκες. Ήτανε μόνο τα οστά. Τα μάζεψα προσεκτικά. Θυμάμαι ότι βρήκα και το δόντι του, το χρυσό. Τα μεταφέραμε στο επισκοπιό, όπου έγινε η ταφή με τιμές ήρωα. Όσον αφορά το πόδι του Παντελή, το οποίο βρήκε ο σκύλος του Βοσκού, ήθελα να πω ότι ο Βοσκός το έθαψε από μόνος του και δεν μας έλεγε πού. Πέρασαν 2-3 χρόνια. Εγώ είχα διοριστεί δάσκαλο στον Άι Γιάννη. Ήρθε τότε ο γέρος Βοσκός και μου είπε: «Δάσκαλε, να σου πω μια κουβέντα». «Τι είναι?», το ρώτησα. «Είναι για εκείνο το πόδι που σας είπα τότε που σκοτώθηκε ο Παντελής. Αποφάσισα να σου πω». Του είπα ότι είναι πολύ σημαντικό για μένα να βρω το πόδι. «Πάμε», μου λέει, «να σου δείξω που το έθαψα». Πήγαμε. Είχε φυτέψει παπουτσοσικιά στο μέρος εκείνο για σημάδι. Η παπουτσοσικιά μεγάλωσε κάπως. Την βγάλαμε και από κάτω βρήκα και μάζεψα όλα τα κόκαλα ενός ποδιού. Τα μάζεψα όλα. Μπορεί να είναι μακάβριο αυτό που θα πω, αλλά το έκανα και πρέπει να το πω. Ως τώρα πάντως το θυμάμαι πάντα δακρύζοντας. Αφού μάζεψα όλα τα κόκαλα, τα πήρα στο σχολείο. Μάζεψα τα παιδιά της 5ης και της 6ης τάξης. Είχαμε εκεί το χάρτη με τον ανθρώπινο σκελετό. Τα συναρμολογήσαμε πάνω στο θρανείο, ερευνώντας και ελέγχοντας το χάρτη, τα οστά, τα δάχτυλα, τη φάλαγγα, τη φτέρνα. Σκοπός μας ήταν να βεβαιωθούμε ότι δεν έλειπε κανένα. Οπότε, εάν τυχόν έλειπε, θα ξανακοσκινίζαμε το χώμα να το βρούμε. Πραγματικά, δεν έλειπε κανένα. Τα θυμάμαι συναρμολογημένα πάνω στο θρανείο και τα παιδιά γύρω μαζεμένα, λυπημένα. Φαντάζομαι ήταν μια εμπειρία που ούτε αυτοί θα την ξεχάσουν ποτέ.
Τα βάλαμε μετά σε μια γυάλινη μπουκάλα, τα κλείσαμε αρρωστεγώς, πήγαμε όλοι μαζί στην εκκλησία και τα βάλαμε κάτω από την Αγία Τράπεζα. Τα αφήσαμε εκεί για αρκετό καιρό. Όταν έγινε η εκταφή και τον υπολείπονο στον επίσημα, τα βάλαμε και αυτά μαζί με τα άλλα και τα θάψαμε στο χωριό του, το Επισκοπιό. Θυμάμαι ακόμη όταν έγιναν οι συμφωνίες Λονδίνου Ζυρίχης, ο Άγγλος Λοχίας του χωριού Δευτερά, που υπηρετούσε στην περιοχή μας κατά τη διάρκεια του αγώνα, συνέχισε να υπηρετεί εκεί. Ήρθε στον καφενέ μας, εδώ στο χωριό. Τα αγγλικά μου είναι καλά, καθίσαμε και κουβεντιάσαμε. Είχε, με ρώτησε, δράσει αυτό το χωριό? Του απάντησα, ό,τι μπορούσαμε. Κάτι λίγο προσφέραμε κι εμείς. Μα δεν είναι λίγο, μου είπε. Είχατε κρυσφύγετο, είχατε νεκρό, τον θάψατε. Θέλω να μου τα πεις. Εγώ έφευγα και ερχόμουν στον Αϊγιάννη, γιατί ήμουν σίγουρος ότι εδώ δεν είχε όκα, και ερχόμουν για να ξεκουραστώ, με την εντύπωση ότι δεν κινδύνευα. Πράγματι, όταν ερχόταν στο χωριό μας, καθόταν στο καφενείο, αφήνε το όπλο του μέσα στο Land Rover και προσπαθούσε να μην δώσει αφορμή να διαταραχθούν οι σχέσεις μας. Διατηρούσαμε φιλικές σχέσεις, τις οποίες και εμείς επιδιώκαμε, γιατί υπήρχε στο χωριό μας αξιόλογη δράση. Γεγονός είναι ότι εμείς εδώ στον Άγιο Ιωάννη προσπαθούσαμε να μην δίνουμε σημεία υπάρξεως της ΕΟΚΑ. Ούτε φυλάδια ρίχναμε, ούτε τίποτα άλλο σχετικό. Επειδή εκτός από τα κρυσφύγετα που είχαμε και τους αντάρτες που φιλοξενούσαμε, είχαμε και ένα τόρνο και κατασκευάζαμε όπλα για την οργάνωση. Το είχαμε σε κάτι σόσπιτα του Γιορκή. Εκεί είχαμε τους πάγκους μας, τα εργαλεία μας, ό,τι χρειαζόμαστε. Και όχι μόνο επιδιορθώναμε όπλα, αλλά και κατασκευάζαμε καινούρια. Μέχρι αυτόματα φτιάξαμε. Η περιοχή μας ήταν η μόνη περιοχή όπου ο καθένας μας είχε το δικό του περίστροφο. Βεβαίως είχαν τα προβλήματά τους. Για παράδειγμα, έβραζαν εύκολα. Έβραζαν, όμως ήταν αυτόματα. Ο λόγος που τα έχω πει αυτά είναι για να εξηγήσω πως θέλαμε να κρατήσουμε το χωριό μακριά από κάθε υποψία για δράση της ΕΟΚΑ. Έτσι το ότι δεν ενοχλούσαμε το Λοχία, αλλά μάλλον προσπαθούσαμε να τον έχουμε μαζί μας, ήταν για την ασφάλεια του εργοστασίου μας. Μου ζήτησε να τον πάρω να δει που θάψαμε το νεκρό μας. Πήγαμε. Με ρώτησε, θέλεις να πεις ότι τώρα αν σκάψουμε κάτω από αυτό το χώμα θα βρούμε ανθρώπινο σκελετό? Μα ναι, του απάντησα. Στάθηκε τότε σε στάση προσοχής για λίγο, έκανε το σταυρό του με τον τρόπο των καθολικών και μου είπε, πράγματι θαυμάζω όλους σας. Η ΕΟΚΑ ήταν ήρωες. Η στάση αυτή του Άγγλου Λοχία πολύ με εντυπωσίασε. Όταν μου είπε, «Μάνα, φεύγω αντάρτη στα βουνά», ήξερα ότι ίσως να μην τον έβλεπα ποτέ ξανά. Ήξερα ότι ίσως μου τον έπαιρνε μια άλλη μάνα, η Λευτεριά. Χαλάλην της πατρίδας μας ο γιος μου. Χαλάλην της Λευτεριάς ο πρωτότοκος, το βιός μου. Το μόνο μου παράπονο και βάρος στην καρδιά είναι που μου το θάψανε χωρίς μια αγκαλιά. Δεν με πειράζει όμως. Τον φίλησε μια άλλη μάνα για μένα. Μια άλλη που είναι ανώτερη από όλους και από μένα. Τον φίλησε η Λευτεριά. Αυτά ήταν τα περήφανα και συγκινητικά λόγια της μάνας του ήρωα Κατελάρη Παντελή. Όταν πληροφορήθηκε το θάνατο του πρωτότοκου γιού της και τη μυστική ταφή του. Η Λευτεριά είχε σκάσει.
καρδιά. Δίξα στεριά, ελπίδα. Δεν κελαϊδούνε και τα πουλιά. Καταχνιά, Κύπρος γλυκιά πατρίδα. Ανέβω στο βουνό, δεν το αντέχω, δεν μπορώ. Όρκο τον έχω κάνει. Να πολεμήσω τον εχθρό μέχρι την Κύπρο μας να δω. Με ελευθεριάς, με ελευθεριάς. Με ελευθεριάς, Στεφάνη. Με ελευθεριάς, με ελευθεριάς. Με ελευθεριάς, Στεφάνη. Δε γυρίσω να τους πεις. Ο κατελάρης Παντελής ως τη στερνή ρανίδα. Το αίμα του το έδωσε για ελεύθερη πατρίδα. Αντέχω, δεν μπορώ, μα να φανεύω στο βουνό. Όρκο τον έχω κάνει. Να πολεμήσω τον εχθρό μέχρι την Κύπρο μας να δω. Με ελευθεριάς, με ελευθεριάς. Με ελευθεριάς, Στεφάνη. Με ελευθεριάς, με ελευθεριάς. Με ελευθεριάς, Στεφάνη.